Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Στη δημοσιότητα έρχονται νέες πληροφορίες για την τελική μορφή του σχεδίου που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Παιδείας σε λίγα 24 ώρα για τις αλλαγές σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Από κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνεται η δέσμευση πως δεν θα μειωθεί ο αριθμός των τμήματων και πως θα αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών. Θέμα λίγων 24 ώρων είναι η οριστικοποίηση του σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας για τη συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας και την δημιουργία νέων δομών που θα ισχύσουν από την αμέσως επόμενη χρονιά. Χθες, στη συνάντηση που είχαν οι 7 κυβερνητικοί βουλευτές Δυτικής Μακεδονίας με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, έγιναν γνωστές αρκετές λεπτομέρειες για το νέο οργανόγραμμα. Συναντηθήκαμε οι 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Δυτικής Μακεδονίας των 4 νομών. Με τον Υπουργό Παιδείας κύριο Γαβρόγλου, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κύριο Καλατζή και τους συνεργάτες τους. Το συμπέρασμα είναι ότι ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη Δυτική Μακεδονία. Δεν θα είμαστε έξω από αυτό το σχεδιασμό του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Η Δυτική Μακεδονία θα είναι δυνατά σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το σχεδιασμό. Τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που μας αναλύθηκαν από την έως τώρα διαβούλευση μας άφησαν ικανοποιημένους και βέβαια δεν ήταν μικρή και η συμβολή και των 7 βουλευτών σε αυτούς τους μήνες που προηγήθηκαν με σύμπνοια και καλή συνεργασία βάλαμε και εμείς το λιθαράκι μας στο να φτάσουμε ως εδώ. Δεν έχουμε ακόμα ανακοινώσιμα αποτελέσματα και ο ίδιος υπουργός θα καταλήξει στο τελικό σχεδιασμό τις επόμενες ημέρες, οπότε και θα δημοσιευθεί το σχέδιο νόμου και θα βγει στη δημόσια διαβούλευση. Παρ' όλα αυτά ήδη μπορούμε να πούμε ότι δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για σμίκρινση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά για επέκταση και ποιοτική και ποσοτική. Αναφορικά δε για τον νομό Κοζάνης, που σαν βουλευτής του νομού Κοζάνης μπορώ να μιλήσω περισσότερο. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι καταρχήν ο φόβος που υπήρχε στην Πτολεμαϊδα ότι θα καταργηθεί το ΤΕΗ Μαιευτικής όχι μόνο δεν ισχύει, δεν θα καταργηθεί, αλλά αναβαθμίζεται σε ανώτατη σε σχολή και σε νοσηλευτική δηλαδή. Και είναι πολύ πιθανό να έχουμε και νέο τμήμα, ένα ή και δύο ακόμα στην Πτολεμαϊδα. Επίσης η Κοζάνη, όπως φαίνεται ήδη μπορούμε να πούμε ότι θα έχει μια ισχυρή πολυτεχνική σχολή που θα δίνει και ιδιαίτερα αναβαθμισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο Πανεπιστήμιο στην Κοζάνη που είναι και ο πυρήνας, είναι το κέντρο του ακαδημαϊκού χάρτη στη Δυτική Μακεδονία η οποία βέβαια πολυτεχνική σχολή θα συμπληρώνεται σίγουρα με πολύ καλά τμήματα που θα αφορούν την σχολή οικονομικών. Ναι. Όσον αφορά τον αριθμό φοιτητών, γιατί και γι' αυτό έχει γίνει κουβέντα, έχει εκφραστεί από αρκετούς ο φόβος μήπως έχουμε μείωση του αριθμού. Ποια είναι η πληροφορία και η δική σας θέση? Ναι, ακούστηκε πραγματικά αυτό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορώ ήδη να το διαψεύσω και ήταν κάτι που και προσωπικά το ανέφερα στον Υπουργό, αλλά και οι συνάδελφοι βουλευτές του νομού Κοζάνης και οι υπόλοιποι τρεις. Το αναφέραμε και οι τέσσερις λοιπόν και διαβεβαίωσε ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το συνολικό άθροισμα δεν θα υπολείπεται. Ίσα-ίσα περιμένουμε τώρα που θα καταλήξει ο Υπουργός, ώστε να πιστεύω ότι θα έχουμε αύξηση και όχι μείωση του αριθμού των εισακτέων. Ιδιαίτερα δε, ναι. Αυτό σε απόλυτους αριθμούς. Ιδιαίτερα δε αν υπολογιστεί ότι θα μιλάμε για ένα πολύ καλό και ισχυρό πολυτεχνείο και θα έχουμε φοιτητές που θα μένουν και όχι απλώς θα εγγράφονται και θα γυρνάνε στα σπίτια τους και θα μένουν και θα σπουδάζουν, δηλαδή όπως τα παλιά καλά χρόνια για να πω, τότε θα μιλάμε για μια ουσιαστική αύξηση και του αριθμού των εισακτέων. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Βουλευτά, είχατε πει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της προπαρασκευαστικής εργασίας για την οριστικοποίηση αυτής της αλλαγής, αυτού του σχεδίου. Μπορούμε να δώσουμε έστω κατά προσέγγιση κάποια ημερομηνία? Είναι θέμα λίγων ημερών, είναι θέμα μιας-δύο εβδομάδων? Πώς το είδατε εσείς? Όχι, είναι θέμα λίγων ημερών. Είμαστε 5 Φεβρουαρίου. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα έχει βγει στην δημόσια διαβούλευση
το νομοσχέδιο έτσι ώστε ως το τέλος του μήνα ή αρχές Μαρτίου να πάρει το δρόμο του για ψήφιση στη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους. Πάμε τώρα να ακούσουμε την άλλη άποψη για το θέμα. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης κάνει λόγο για πρόχειρες αλλαγές που δεν συνοδεύονται από τις απαραίτητες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, κάνει ξεχωριστή αναφορά στο τμήμα Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλόρινας. Για πρόχειρες αλλαγές που εξυπηρετούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, κάνει λόγο σχολιάζοντας τις δρομολογούμενες εξελίξεις σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΗ ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας Γιάννης Αντωνιάδης. Ο κύριος Αντωνιάδης υποστήριξε πως οι αλλαγές δεν συνοδεύονται με την απαραίτητη τροποποίηση του προϋπολογισμού. Επίσης, ο κύριος Αντωνιάδης υποστηρίζει ότι κάποιοι απεργάζονται σχέδια απομάκρυνσης του Τμήματος Οικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών από τη Φλόρινα, ζητώντας μάλιστα ξεκάθαρη θέση από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν μιλάμε για καμιά μεταρρύθμιση. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα σχέδιο προσωπικής έμπνευσης του κυρίου Γαβρόγλου. Χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη σκοπιμότητας, κάποια μελέτη βιωσιμότητας, τίποτα, δεν έχει παρουσιαστεί τίποτα. Για να μην πω ότι είναι ένα σχέδιο της πλάκας, σας το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα έχει 43-45 πανεπιστημιακά ιδρύματα όλα μαζί, ανώτατα, εκ των οποίων νομίζω 25-30 είναι τα πανεπιστήμια και άλλα τόσα περίπου είναι τα ΤΕΗ. Τώρα τι κάνει. Είχε ανάγκη η Ελλάδα π.χ. τα 25 πανεπιστήμια να τα κάνει 45. Αυτό γίνεται τώρα. Μέσα από τα ΤΕΗ είχε πιο πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες ένας νέος που τελειώνει τα ΤΕΗ να βρει δουλειά. Τώρα ενώνει, ξαφνικά την επόμενη μέρα θα εξαφανιστούν όλα τα ΤΕΗ, τα τεχνολογικά ιδρύματα, και ξαφνικά θα διπλασιαστούν οι φοιτητές, ίσως και να τριπλασιαστούν, αυτοί οι οποίοι θα έχουν ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Και ξέρετε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, την οποία δεν λέει ο κύριος Γαβρόγλου? Ότι μόλις γίνει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα έρθουν και θα πούνε, ρε παιδιά, εδώ τώρα έχουμε π.χ. 43 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έχουμε δεν ξέρω πόσα, 500-700 τμήματα πανεπιστημιακά. Αυτά όλα είναι περιτά. Δεν έχουν αντίκρισμα στην αγορά και άρα πρέπει να αρχίσουμε να τα ψαλιδίζουμε και να τα κλείνουμε. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Θέλω να πω ότι έχει γίνει κάτι στο πόδι, εξάλλου τα εξετάσεις έχει δώσει ο κύριος Γαβρόγλου. Είναι αυτός που επί 1,5 χρόνο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μας έλεγε ότι θα καταργηθούν οι Πανελλήνιες, Τρίτη, Πέμπτη δεν θα καταργηθούν και την Κυριακή δεν ξέρω τι θα γινόταν. Έρχομαι τώρα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μέχρι πρότινος, και αυτό δεν το έχουν απαντήσει, επέμενε ο κύριος Γαβρόγλου να καταργήσει το αυτοδιοίκητο. Αγωνιστήκαμε τόσα χρόνια για να αποκτήσουμε Πριτανία και αυτοδιοίκητο. Ήθελε να κάνει προσωρινή διοικούσα. Γιατί? Για να επιτρέψει 5 κολλητούς φίλους, 2 κολλητούς φίλους, για να φύγουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και άρα με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμωθεί και να οδηγηθεί σε έναν μαρασμό και εν τέλει και σε κλείσιμο κιόλας, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό δεν μας έχουν απαντήσει. Θα παραμείνει το αυτοδιοίκητο. Ερχόμαστε τώρα στα ψιλοπαζάρια των νέων τμήματων. Καλά πιστεύει, υπάρχει έστω και ένας αφελής πολίτης που να πιστεύει ότι από αυτά τα καινούργια τμήματα τα οποία εξήγηλαν θα γίνει έστω και ένα? Τα μόνα καινούργια τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι αυτά τα οποία υπάρχει σήμερα τμήμα ΤΕΗ, το οποίο μεταμορφώνεται σε πανεπιστημιακό με τους ίδιους καθηγητές, με τα ίδια τμήματα, με την ίδια υποδομή. Το μόνο που θα αλλάξει θα είναι μια πινακίδα έξω από το κτίριο, στο πτυχίο. Ναι. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε ένα καινούριο τμήμα, γιατί αν πάτε στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε για το 19, τον Δεκέμβριο του 18, εφόσον είχαν σκοπό να κάνουν αυτή τη μεταρρύθμιση, έχετε δει εσείς πουθενά 500.000, 10 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσουν τα νέα τμήματα? Γιατί αυτά θέλουν λεφτά. Θέλουν πιστώσεις, να προσληφθούν νέοι καθηγητές, να δημιουργηθεί μια νέα υποδομή ή, εν πάση περιπτώσει, να προσαρμοστεί μια άλλη παλιά. Δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ, μια πεντάρα τσακιστή. Οι άνθρωποι μας δουλεύουν ψηλό γαζί και μάλιστα κάνουν και δίθεν μπαζάρια. Αποφάσισαν και αποφασίζουν ποιοι. Ο καθήλυν αρμόδιος νέο υπουργός, εννοείται ότι αυτός έχει το τελευταίο λόγο, αγνοώντας την τοπική κοινωνία. Οι καθηγητές είναι τεχνοκράτες, οι οποίοι γνωμοδοτούν, σεβαστεί η άποψή τους και σε μεγάλο βαθμό είναι αποδεκτή,
αλλά έχει αγνοηθεί η τοπική κοινωνία. Δεν έχει γίνει ούτε μια σύσκεψη με τους αυτοδιοικητικούς και με τους βουλευτές του νομού, και αυτά είναι πρωτοφανή, αυτά τα οποία γίνονται. Μας γυρίζουν στην εποχή της Ζιμπάμπουε. Το τελευταίο τμήμα που θα κλείσει, μπορεί να κλείσουν όλα τα τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης, όλα τα πανεπιστήμια και όλα τα ΤΕΗ. Το τελευταίο τμήμα που θα φύγει από τη Φλόρινα θα είναι το τμήμα καλών τεχνών, το εικαστικό και εφαρμοσμένο. Το πρώτο τμήμα που έπρεπε να δημιουργηθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία ήταν αυτό. Γιατί είναι μόνο του το τμήμα, για να μπορέσει να γίνει η σχολή θέλει ένα ακόμα τμήμα. Και είναι το μόνο στο οποίο δεν έχουν ορίσει καινούριο τμήμα. Αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Ήδη την άλλη εβδομάδα θα καταθέσω επίκαιρη ερώτηση, που σημαίνει ότι θα έρθει ο Υπουργός μέσα στη Βουλή με μοναδικό θέμα το συγκεκριμένο. Αλλάζει μορφή, κυρίες και κύριοι, ο ακαδημαϊκός χάρτης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να δούμε πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχω κοντά μου την Κατερίνα Μαρκοπούλου. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Βάσο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ό,τι και να πούμε, μιλάμε για μια επιτυχία και για μια θετικότατη κατάληξη. Ποιος περίμενε πριν από ένα χρόνο περίπου ότι θα έχουμε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Ναι, θα τα δούμε όλα και θα ξετυλίξουμε λίγο το ιστορικό, πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε σήμερα, Φεβρουάριος του 2019, να μιλάμε πλέον για 25 σχολές και για περισσότερους φοιτητές. Θα τα δούμε όλα, Βάσο. Μιλάμε για μια αλλαγή που αποτελεί έκπληξη για τη Δυτική Μακεδονία, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις 14 μηνών περίπου, οι οποίες δεν διεξήχθησαν σε αρκετές περιπτώσεις και με τον καλύτερο τρόπο, φτάνουμε σε κάτι που πριν από ένα χρόνο φάνταζε αδιανόητο και όλοι μιλούσαν για ένα όνειρο που δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα. Αδιανόητο, απρόσιτο και κατόρθωτο ήταν αρκετοί που το επεσήμεναν. Στη δημιουργία ενός πανεπιστημίου πρέπει να πούμε ισοδύναμου με τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας πλέον. Τις φάσεις αυτής της διαδικασίας άλλωστε τις παρακολουθήσαμε πολύ αναλυτικά μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Όλα είναι καταγεγραμμένα λοιπόν μέσα από ρεπορτάζ, συνεντεύξεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλους τους πολιτικούς της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε καταγράψει τις απόψεις, τις θέσεις και των αυτοδιοικητικών, τι πιστεύουν και πώς βλέπουν το μεγάλο πανεπιστήμιο. Τι έλεγα πριν και τι λένε τώρα. Θυμόμαστε την απόρριψη της πρότασης του Υπουργείου για 19 τμήματα από τον πρίτανη του ΤΕΙ Στέργιο Γκανάτσο. Είπε όχι σε 19 τμήματα ο κ. Γκανάτσος, είναι λίγα τα τμήματα. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μία νέα πρόταση και να έχουμε περισσότερα τμήματα στην Δυτική Μακεδονία ως προς τον αριθμό αλλά ως και προς το περιεχόμενο των τμήματων αυτό. Πώς μου είπες πριν που συζητούσαμε? Αντικείμενο. Ναι. Διαφορετικό αντικείμενο. Έτσι ακριβώς, ως προς το αντικείμενο των τμήματων αυτό. Τον Ιούνιο του 2018 επαναλήφθηκε η προσπάθεια αυτή και έμεινε εκεί μέχρι τον Νοέμβριο. Είχαμε ένα κενό. Συζητούσαμε με τον κύριο Γκανάτσο, έλεγε ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Με τον κύριο Τουρλιδάκη, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, αν θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Και φτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Γενάρη του 2019, ο κύριος Γαβρόγλου κάλεσε τους Πριτάνης και τους Αντιπριτάνης και εκεί έγινε μία συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα. Και ελήφθησαν οι αποφάσεις. Πάντως από την πρώτη στιγμή ο κύριος Πρίτανης, ο κύριος Γκανάτσιος, ήταν πιστός σε αυτή τη θέση. Ήθελε να αυξηθούν τα τμήματα και δεν δεχόταν καμία μείωση. Καμία μείωση και το έλεγε συνεχώς και το επαναλάμβανε ότι θέλουμε πολλά τμήματα οργανωμένα για να μιλάμε για ένα νέο μεγάλο πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλάμε πλέον για 25 τμήματα που πριν από ένα χρόνο δεν θα το φανταζόταν κανένας. Αλήθεια όμως, Βάσου, γιατί το πετύχαμε αυτό? Γιατί πετύχαμε να προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο νέο πανεπιστήμιο? Υπήρξε θέληση από όλες τις πλευρές, διάθεση και καλή προετοιμασία. Και συντονισμός πάνω απ' όλα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές Διάθεση από το Υπουργείο Παιδείας να ακούσει τους φορείς της εκπαίδευσης
και να προχωρήσει στην συνένωση και έτσι σήμερα να μιλάμε για ένα νέο πανεπιστήμιο. Περιμένουμε με αγωνία τις επόμενες ημέρες για να δούμε και το σχέδιο. Να ανακοινωθεί το σχέδιο. Υπάρχουν βέβαια κάποιες φωνές διαμαρτυρίας, αλλά με την ανακοίνωση του σχεδίου νομίζω ότι όλοι θα το πάρουν απόφαση. Μου περιέγραψες πολύ εύστοχα το πώς φτάσαμε, το ιστορικό όλο της διαδρομής αυτής που είχε έσει αποτέλεσμα. Γιατί το παρακολουθήσαμε και ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Έτσι ακριβώς. Οπότε κανένας δεν μπορεί να μας πει κάτι, ότι δεν ήταν έτσι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε το ιστορικό καταγεγραμμένο, που σήμερα βέβαια το είπαμε εντάχει. Να είσαι καλά, Καταρίνα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Τώρα, θέση για το θέμα πήρε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο οποίος ζητά οι όποιες αλλαγές να γίνουν κατόπιν συζήτησης με την τοπική κοινωνία. Σχετικά μας ενημερώνει η Κυριακή Νιάνιου. Καμία πρόταση για την συγχώνευση ΑΕΗ και ΤΕΗ δεν είναι αποδεκτή ερήμην της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καστοριάς, κ. Ανέστης Αγγελής, αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις εν ώψη της συγχώνευσης του Πανεπιστημίου και του ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Καστοριάς αποφάσισε σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και πρότεινε την λειτουργία συγκεκριμένων τμήματων που ήταν Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Μέδρα την Καστοριά, Σχολή Οικονομικών Σπουδών Μέδρα την Κοζάνη και Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης την Καστοριά, Σχολή Θετικών Επιστημών Μέδρα την Καστοριά. Ο Δημοτικός Συμβούλιο Καστοριάς έγκαιρα σε έκτακτη συνεδρίασή του, βλέποντας το θέμα της ενοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τα ΤΕΗ, είχε αποφασίσει για συγκεκριμένα τμήματα και σχολές στην Καστοριά. Είχε αποφασίσει για τη δημιουργία, για τη λειτουργία μάλλον, Σχολή Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης με έδρα την Καστοριά, Σχολή Οικονομικών Σπουδών με έδρα την Κουζάνη, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης με έδρα την Καστοριά, Σχολή Φυσικών Επιστημών με έδρα την Καστοριά, συγκεκριμένα με τμήματα Πληροφορικής με έδρα την Καστοριά, Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Βιοιατρικών Επιστημών και Τμήμα Φυσικής. Αυτή η απόφαση ήταν αμετακίνητη και είναι αμετακίνητη. Σε μια έκτακτη σύσκεψη στην οποία θα παρίστατο και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην αντιπεριφέρεια, παρουσία των δύο βουλευτών του νομού, της κυρίας Τέλη Γιωρίδου και της κυρίας Αντωνίου, η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς ενισχύθηκε επί της θέσης των δημάρχων Άργου Σοριστικού και Νεστορίου. Η θέση αυτή κοινοποιήθηκε έγκαιρα και προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Γαβρόγλου, στον Περιφερειάρχη κύριο Καρυπίδη, στην Αντιπεριφέρεια, κοινοποιήθηκε στους δύο βουλευτές, στον πρίτανη τον κύριο Τουρκηδάκη, στον πρίτανη του ΤΕΗ, στον κύριο Κανάζιο, κατά συνέπεια, η πολιτική ηγεσία, όπως αυτή εκφράζεται, ήταν ενήμερη για τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή εκφράζεται στην συνεδρίασή του και εξέφρασε βεβαίως τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις τελευταίες εξελίξεις για τις έρευνες σχετικά με τον εντοπισμό της 82χρονης από τα Πετρανά, τέχνη της οποίας χάθηκαν από την 1η Φεβρουαρίου. Αυτόπτες μάρτυρες, λοιπόν, είδαν την ηλικιωμένη να κινείται την ημέρα εκείνη έξω από τον οικισμό, με τις αρχές πλέον να εστιάζουν την έρευνα εκεί και να ζητούν από τους πολίτες που έχουν οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσουν άμεσα με την αστυνομία. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι διερχόμενα δύο αυτοκίνητα από έξω από τα Πετρανά και από πέντε ανθρώπους επιβαίνοντες, έχουμε την εικόνα που μας έχουν μεταφέρει για μια γυναίκα η οποία βρίσκεται στο εθνικό δίκτυο με μπαστούνι, σκούρα ρούχα και στο σημείο 100-150 μέτρα πριν τον βενζινάδικο των Πετρανών, πριν τη διασταύρωση, με ρεύμα της καθόδου για βαθύλακο Αθήνα. Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη που έχουμε τώρα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θυμίστε μας την ώρα και την ημέρα που την είδαν την γυναίκα. Μιλάμε για ξημερώματα Σαββάτου, Παρασκευή προς Σάββατο, στις 4 περίπου τα ξημερώματα. Αυτή είναι η εικόνα.
γύρω στα 4-4 παρά κάπου εκεί, είδανε τα δύο αυτοκίνητα την γυναίκα πάνω στον δρόμο. Και είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία, έχετε μιλήσει κι εσείς ο ίδιος με τους αυτόπτες μάρτυρες, σωστά? Έχω μιλήσει και εγώ και η οικογένεια, έχουμε κάνει μια έτσι διασταύρωση στοιχείων και από το σημείο, από το βηματισμό, από τα ρούχα, από πολλές πλευρές. Πρόκειται για την γυναίκα που αγνοείται, από όσο αναφέρουν και οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες. Οπότε κάνουμε μια έκκληση και εγώ και η οικογένεια κατά κύριο λόγο προς όλους τους διερχόμενους, όλους όσους περάσαν από το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι. Πιο κάτω, πιο πάνω, ίσως προς τη μεριά του Βασιλάκου, γιατί και το ρεύμα που κινείταν η γυναίκα είναι το κατερχόμενο. Εάν κάποιος είδε το παραμικρό οτιδήποτε και μπορεί να βοηθήσει τις δικές μας έρευνες, έστω και να μας καθοδηγήσει, να τηλεφωνήσει άμεσα από το 100, έστω και ανώνυμα, να βοηθήσει πάρα πολύ. Η κατάσταση πλέον έχει φτάσει σε πολύ κρίσιμο σημείο. Έχουν πολλές μέρες, τα 24 ώρα έχουν περάσει. Είναι πολύ δύσκολη η αναζήτηση που κάνουμε για την συγκεκριμένη την κυρία Ευγενία. Οπότε η έκκληση της οικογένειας είναι τεράστια προς όλους τους ακροατές και τους οδηγούς που ίσως να δέρχονταν από το συγκεκριμένο κομμάτι. Μάλιστα. Στην αντεπίθεση περνά, κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Αρχή σχετικά με τα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Με ανακοίνωση που εξέδωσε η πλειοψηφούσα παράταξη του Θόδωρου Καρυπίδη, κατηγορεί την αντιπολίτευση για διασπορά ψευδών ειδήσεων και τακτικισμούς. Είναι μια ώρα του απολογισμού των δράσεων, των πράξεων του πολιτικού μας προσωπικού για τις αποφάσεις του, των υπηρεσιακών μας αλλά και όλων των εμπλεκομένων, πως μέλημα έχουν αναπράβει το πώς θα πάμε την περιφέρεια μας μπροστά. Για fake news κάνει λόγο η Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας, σχολιάζοντας τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον απολογισμό πραγμένων. Χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής. Μέσα από το ψέμα και τη συκοφαντία δεν ασκείται πολιτική κριτική, παρά μόνο προσωπική αυτοπροβολή λόγω έλλειψης επιχειρημάτων και σωστών και συγκροτημένων προτάσεων. Για μία ακόμα φορά, η μείζων αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποδεικνύεται όχι μόνο ελλιπώς ενημερωμένη και βαθιά ανοιχτωμένη όσον αφορά το περιφερειακό έργο και την δράση της Περιφερειακής Αρχής αυτά τα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα ανεπαρκής προσωπικό της ρόλο. Και η ανακοίνωση συνεχίζει. Ο επικεφαλής και οι περιφερειακοί σύμβουλοι της μείζων αντιπολίτευσης έχουν αναγάγει σε σύστημα από τη μία να σιωπούν όταν πρέπει να κάνουν εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις τακτικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και από την άλλη να φωνασκούν εκδίδοντας δελτία τύπου προτού ακόμα καλά-καλά ολοκληρωθούν οι συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων και ασκώντας πολιτικές καφενείου πίσω από ένα πληκτρολόγιο, ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μάλιστα δημοσιεύουν και πράγματα που δεν τόλμησαν να πούν κατά τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και η ανακοίνωση συνεχίζει. Είναι προβλέψιμη η στάση της μείζωνος αντιπολίτευσης τόσο στον τύπο όσο και στην εν λόγω συνεδρίαση, γιατί όπως ορθά λέγει ο λαός μας, καθίσμε τα όπλα του. Και τα όπλα της σε αυτή την περίπτωση ήταν και είναι ο μηδενισμός, η ακύρωση των πάντων, η σκόπιμη άρνηση του να δει κανείς κατάματα την πραγματικότητα και το σύνολο των έργων που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται από την περιφέρειά μας και η έλλειψη σοβαρής και υπεύθυνης πολιτικής αντίληψης και κριτικής των πραγμάτων και επιχειρηματολογίας. Αλλά όταν φτάνει στο διατάφτα, παγίως και επανειλημμένος σιωπά και πετά τον μπαλάκι στην Περιφερειακή Αρχή, γιατί ενδόμηχα γνωρίζει ότι λύσεις δεν έχει και περιμένει από εμάς λύσεις και απαντήσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι, θα ενισχύσει και φέτος οικονομικά τους συλλόγους και τους φανούς που θα λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις για την Κοζανίτικη Αποκριά. Οι σχετικές αποφάσεις πάρθηκαν σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Η έμπρακτη στήριξη των φανών εν ώψη των φετινών αποκριτικών εκδηλώσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον αποφασίστηκε η δημοπρασία έργων για τις δομές πυροσβεστικής στην Κοζάνη. Ολοκληρώσαμε την έκτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πριν από λίγο με 62 θέματα. Θέματα σημαντικά όπως εγκρίναμε σήμερα τη δημοπράτηση του έργου που αφορά τις πόρτες γκαράζ της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Πτολεμαΐδας, που σημαίνει ότι αρχίζει βγαίνει η δημοπρασία στον αέρα και σε λίγο καιρό η υπηρεσία της Πτολεμαΐδας θα έχει τις καινούργιες πόρτες στον γκαράζ ενός προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.
Περάσαμε το έργο, την εμπίστοση για το έργο βελτίωση ασφάλεια επαρχιακής οδού Κοζάνης, Κρόκου και Σταριάς εντός του οικισμού του κήπου, όπου είναι ένα έργο που μιλάμε για όπου θα υπάρχουν διάφορα διαζώματα μέσα για θέματα ασφαλείας, για τη διέλευση των αυτοκινήτων μέσα από το χωριό Κήπος. Επίσης, μετά από ένα περσινό δίκαιο αίτημα των φανών της Κοζανίτικης Αποκρέας αλλά και ολόκληρης της ΠΕ Κοζάνης για λίγο αύξηση του ποσού ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα πολιτιστικά δρόμενα, μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη του Θόδωρου Καρπίδη, αυξήσαμε το ποσό 100 ευρώ για όλους τους φανούς και περάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το ποσό για τις Κοζανίτικες Αποκρέας. Επίσης, συγκροτήσαμε την Επιτροπή Διαγωνισμού που αφορά το επαρχιακό οδικό δίκτυο στη διασταύρωση Παλαιόκαστρο, Δαφνερό και στα όρια των Γρεβενών. Αποδεχτήκαμε ένα ποσό από το Υπουργείο Εσωτερικών 447.328 για να καλυφθούν διάφορες δαπάνες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αλλά εγκρίναμε και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και μεταφορά 7.000 πλέον τόνων αλατιού για το οδικό δίκτυο της έδρας για τον αποχιονισμό της περίοδου 2019-2020. Επίσης, εγκρίναμε 10.000 ευρώ επιπλέον για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους στα Γρεβενά. Το επόμενο θέμα μας έρχεται από το χώρο της υγείας και μιλάμε για τα κρούσματα της ιογενούς γρίπης που ξεπέρασαν τα 1.000 στο Ποδοσάκι νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Μαυρίτης. Λοιπόν, αν έχει και δραστηριότητα. Περισσότερα από 1.000 περιστατικά αντιμετώπισε η παιδιατρική κλινική του Ποδοσάκι νοσοκομείου μετά την εμφάνιση για την φετινή περίοδο της ιογενούς γρίπης που ταλαιπωρεί ευρύτερα τον πληθυσμό. 18 περιστατικά στις πρώτες 5 μέρες του Φεβρουαρίου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ πάνω από 100 πέρασαν από τα εξωτερικά ιατρία. Έχουμε μια σταθερά αυξημένη κίνηση σε παιδάκια με ιογενείς λοιμώξεις. Μόνο στην εφημερία ήρθαν 160 παιδιά, εκτός και τα άλλα παιδάκια που ήρθαν σε πρωινό ωράριο, από τις πρώτη του μήνα και μέχρι σήμερα. Και μέχρι τώρα έχουμε ήδη νοσηλεύσει και νοσηλεύουμε 18 παιδιά λόγω της γρίπης. Ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση, αντιμετωπίσιμα όλα στο επίπεδο που είμαστε εμείς στο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιες άλλες ιδιαίτερες επιπλοκές. Καλή υγιεινή, αερισμό των χώρων, αλλά ακόμη και εμβολιασμό, καθώς η γρίπη θα ταλαιπωρεί τον πληθυσμό για πάνω από 2 μήνες, συνιστούν οι γιατροί. Συνολικά ξεπεράσαμε τα 1.000 περιστατικά. Ναι, τα έχουμε ξεπεράσει, ναι. Τι λέμε σαν συμβουλή στους γονείς? Σαν συμβουλή είπαμε το πρώτο, εάν δεν υπάρχει ήδη στο περιβάλλον περιστατικό, προλαβαίνουν και τώρα να κάνουν εμβόλιο. Δεύτερον, πάρα πάρα πολύ καλή σχολαστική υγιεινή. Αερισμό χώρων, ευτυχώς τώρα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός και μας βοηθάει. Αερισμό χώρων, πλύσιμο χεριών, όσο μπορούμε να βάζουμε όταν βήχουμε, όταν είμαστε κοντά σε άρρωστους, κάποιο μαντιλάκι, το κασκολάκι μας, μια μάσκα όταν είναι στο σπίτι κάποιος άρρωστος, πλύσιμο χεριών και από εκεί και πέρα καλή ενυδάτωση και σωστή διατροφή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας. Είναι σταθερά αυξημένα, σταθερά αυξημένα. Είναι πολλά τα περιστατικά. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτή την εποχή είχαμε αυξημένη κίνηση. Απλώς τώρα μας φαίνεται λίγο παραπάνω, διότι τον Δεκέμβριο που σας είχα πει δεν είχε ξεκινήσει ακόμα περιστατικά γρίπης. Οπότε τώρα έχουν έρθει όλα μαζί. Και έχοντας το σχολείο ανοιχτό, αυτά ανακυκλώνονται. Θα ήθελα επίσης να πω στους γονείς, εάν έχουμε ένα παιδάκι με πυρετό, μέχρι και μετά που θα απειρετήσει να μην το στέλνουμε στο σχολείο, να το κρατήσουμε στο σπίτι και για το παιδί και για το θέμα της μετάδοσης της γρίπης. Μπροστά μας είναι η επιδημία, είναι το μπροστά μας, είναι, ότι έχουμε μπροστά μας, είναι μπροστά μας, τώρα για το επόμενο δίμηνο. Ναι, ναι. Θα μείνουμε στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, που ολιγόρη ταλαιπωρία στους ασθενείς προκάλεσε βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της δομής. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε πως το πρόβλημα προέκυψε στο σύστημα σύνδεσης με τον ΕΟΠΗ. Με τις κλινικές εξετάσεις στα χέρια, παρέμειναν για πάνω από μία ώρα ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων του Ποδοσάκιο νοσοκομείου, καθώς όπως καταγγέλνουν, κατέρευσε το σύστημα υπολογιστών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εξετάσεις τους. Έχουμε ραντεβού και ήρθαμε για να πάρουμε χαρτάκι για τις εξετάσεις. Αυτό γίνεται μόνο μέσα από τα κομπιούτερ. Δεν γίνεται με το χειροκίνητο, ας πούμε έτσι την έκφραση αυτή.
Και τι έγινε ρε παιδιά, είναι χαλασμένα τα κομπιούτερ. Και πότε θα γίνουν τα κομπιούτερ, να προσπαθούμε, κάνουμε, ράνουμε κτλ. Είχε κάποιο μπλοκάρισμα στους υπολογιστές. Όχι, ένα λεπτό στους υπολογιστές. Στους υπολογιστές κόλλησαν, εδώ δεν υπήρχε θέμα. Ναι. Τι έγινε με τους υπολογιστές δηλαδή. Κόλλησαν οι υπολογιστές και καθυστερήσαμε εκεί, στο γραφείο κίνησης. Όπως προέκυψε, λίγο μετά τις 9 το πρωί, το σύστημα διασύνδεσης του νοσοκομείου με τον ΟΠΗ δεν ήταν σε λειτουργία. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν οι ασθενείς στο γραφείο κίνησης και να περιμένουν στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Επειδή για να γίνουν οι εξετάσεις πρέπει να εκτυπωθούν από το γραφείο κινήσεως τα παραπεμπτικά, mm-hmm. έγινε η καθυστέρηση. Mm-hmm. Αλλά η δουλειά εδώ μετά εξελέχθηκε ομαλά. Μια μισή ώρα μας είπαν, μια μισή ώρα. Τελικά έκανε γύρω στη μια μισή ώρα, περίμενα γύρω στα 25 άτομα εκεί πέρα και βέβαια εγώ διαμαρτυρήθηκα με την έννοια ότι όταν χαλάσει το κομπιούτερ κλείνει το νοσοκομείο. Τι κάνουνε, δεν λειτουργούμε. Εγώ είχα μαζέψει ούρα 24 ώρων που είναι μια επώδυνη διαδικασία, επίπονη, και ήμουνα εδώ με τα ούρα και δεν θα γινόταν η δουλειά. Και ευτυχώς δηλαδή μετά από μια μισή ώρα, δύο, έγινε και τελείωσε και εντάξει, τώρα σε 10 λεπτά θα τελειώσουν όλοι. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο πληροφοριακών συστημάτων του νοσοκομείου, Ευθύμιο Καραστογιάννη, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα διασύνδεσης με τον ΕΟΠΗ και αποκαταστάθηκε άμεσα. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει και έχει ως αποτέλεσμα ολιγόλεπτη συνήθως διακοπή του συστήματος των κομπιούτερ του νοσοκομείου. Ουσιαστικά υπήρξε ένα πρόβλημα επικοινωνίας με τον ΕΟΠΗ που κράτησε περίπου 10 με 15 λεπτά. Το θέμα λύθηκε αμέσως και οι εξετάσεις των παρακλινικών που έρχονται εξωτερικοί ασθενείς για να πραγματοποιήσουν το νοσοκομείο μας, ουσιαστικά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μέσα σε περίπου 10-15 λεπτά. Αυτά τα προβλήματα είναι συνήθη και συμβαίνουν σε πολλά νοσοκομεία. Έχουμε, όχι συχνά, δεν θα τα λέγα συχνά, σπάνιο φαινόμενο, αλλά συμβαίνει κατά καιρούς η επικοινωνία με τον ΕΟΠΗ να μην λειτουργεί για μερικά λεπτά, 10 με 15 λεπτά περίπου της ώρας και να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τα παραπεμπτικά των μικροβιολογικών εξετάσεων των εξωτερικών ασθενών. Τέλος καλό, όλα καλά, καθώς η σύνδεση με τον ΟΠΗ αποκαταστάθηκε στις 10.30 το πρωί και οι εξετάσεις των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων πραγματοποιήθηκαν με μικρή καθυστέρηση κανονικά. Ενημερωτική εκδήλωση ενάντια στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Πτολεμαΐδας, όπου οι εισηγητές ανέπτυξαν από τη δική τους την πλευρά τις αρνητικές πτυχές της αιωλικής ενέργειας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ενημερωτική εκδήλωση ενάντια στις ανεμογεννήτριες πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα στην αίθουσα του Καλού Σαμαρίτη. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι ανεμογεννήτριες καταστρέφουν οικονομικά και οικολογικά τη χώρα, όπως τόνισε ο Δημήτρης Παυλάκης, χημικός μηχανικός, ο δικηγόρος Τριφωνοκόλιας και ο μηχανικός μεταλλίων δόκτωρ Χρήστος Κολοβός. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Γιατί αντιδρούμε στην ανάπτυξη ανεμογεννητριών? Δεν αντιδρούμε μόνο τοπικά. Υπάρχει ένα παγκόσμιο κίνημα πλέον αντίδρασης ενάντια στα αιωλικά και τα αιωλικά έχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα δεν ηλεκτροδοτούν με αξιόπιστα και αυτό δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος και αυτό κυρίως θέλω να πω σήμερα, ότι υπάρχει πρόβλημα στην αξιοπιστία ηλεκτροδότησης με αιωλικά. Δεν είναι αυτό που λέμε πηγές βάσης. Δεν μπορούν να γίνουν πηγές βάσης. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν πηγές βάσης. Απαιτείται πρώτα αποθήκευση της ενέργειας και μετασχηματισμός της ενέργειας προκειμένου να μπορεί να ηλεκτροδοτήσει με αξιοπιστία. Ωστόσο, κάθε μετασχηματισμός της ενέργειας ακριβένει το κόστος για τον τελικό καταναλωτή. Επιπλέον, τα αιωλικά, τώρα που έχουν αρχίσει και μπαίνουν ευρύτατα σε όλο τον κόσμο, αρχίζουν πλέον και ενοχοποιούνται για συγκεκριμένα προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στα οικοσυστήματα. Και για αυτά θα παρουσιάσουμε σήμερα. Γιατί αντιδράμε και πού μπορούμε αυτό να το βασίσουμε νομικά? Ναι. Γιατί είναι και το νομικό κομμάτι. Σωστό. Κοιτάξτε, η θωράκιση θεσμική των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει ξεκίνησει από πολύ παλιά, δεκαετία του 90, και έχει κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πολυσύνθετη, σε πολύ επίπεδη, και είναι δύσκολο να ανατρέψει κανείς την παγιωμένη πλέον αντίληψη και σε επίπεδο Συμβουλίου της Επικρατείας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και πρέπει με κάθε θυσία να υλοποιηθούν. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει και όποιος θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ζητήματα, έχουν δυσκολίες,
και πασβετός αλλοιώνουν το περιβάλλον σε ένα βαθμό ή δημιουργούν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ή δεν προάγουν αυτό που λέμε την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη. Πρέπει να βρούμε άλλα εργαλεία νομικά, είτε σε επίπεδο νομοθεσίας κατώτερων δικαστηρίων, είτε σε επίπεδο οικονομικοτεχνικών δεδομένων, για να μπορέσουμε να πούμε ότι ανατρέπουμε πλέον αυτή την προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μας. Για να μπει το αιωλικό ρεύμα μέσα, χρειάζονται τέτοιες παρεμβάσεις που καταλήγει, αγαπητέ, για τα αιωλικά και τις άλλες ΑΠΕ που έχουμε, να διπλασιάζουμε αυτό που πληρώνουμε στο συνολικό λογαριασμό. Δηλαδή, εκεί που δίναμε 5 δις στη ΔΕΗ μέχρι πριν 5-6 χρόνια, τώρα θα δίνουμε ό,τι θα δίνουμε στη ΔΕΗ και στο φυσικό αέριο και άλλα 5 δις για επιδοτήσεις αγνώστων. Στην ουσία, εμένα αυτό που με ενοχλεί δεν είναι καθεαυτό το ότι μπαίνουν ανεμογεννήτριες, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν, είναι ότι είναι άχρηστες. Αν να βάλουμε κάτι άχρηστο στα βουνά, μπορούμε να βάλουμε κατσίκια, δέντρα. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Να ενεργειακά. Να συμφωνήσω ότι θα είναι πιο ακριβή. Θα είναι όμως καθαρότερη. Όχι. Γιατί δεν θα ρυπαίνει το περιβάλλον. Όχι. Δεν θα είναι καθαρότερη. Γιατί για να μπει αυτή η μεταβλητή ενέργεια στο περιβάλλον, όπως έχει πει και ο ίδιος ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΑΔΜΙΕ, πρέπει να συνυπάρχουν και να δουλεύουν παράλληλα κάτι που λέγεται μονάδες ταχείας απόκρισης με χαμηλά τεχνικά ελάχιστα. Γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την παραδοσιακή βασιλόπιτα του έκοψε ο Δήμος Γρεβενών, παρουσία του Μητροπολίτη Δαβίδ. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με τον Δήμαρχο Γιώργο Ντασταμάνη να στέλνει το δικό του μήνυμα για το τρέχον έτος. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωδίνε τα ζητά σήμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νίκαια ή και τους αιώνας των αιώνων αμή, όταν αιώνομη. Τη βασιλόπιτα της νέας χρονιάς έκοψε ο Δήμαρχος Γρεβενών Γιώργος Ζασταμάνης, παρουσία του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γρεβενών κυρίου Δαβίδ, αντιδημάρχων, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων των υπαλλήλων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Ο Δήμαρχος επένεσε τους υπαλλήλους για το έργο τους και δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος και περήφανος που, όπως είπε, ο Δήμος Γρεβενών παρουσιάζει με επίσημα δεδομένα την πιο εντυπωσιακή ανάκαμψη και πρόοδο. Τόνισε ότι οι κόποι όλων αρχίζουν να δικαιώνονται και ο στόχος για το νέο έτος θα πρέπει να είναι η εδραίωση αυτής της πρόοδου με ορθή, όπως υπογράμμισε, διαχείριση των μέσων που ο Δήμος διαθέτει. Επομένως, εύχομαι δύναμη, φώτιση, κουράγιο, υπομονές και αντοχή σε αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπα και πριν, έχει αντίκτυπο σε όλους τους πολίτες αυτής εδώ της πόλης, αλλά και γενικά και του ευρύτερου Δήμου, αφού ο Δήμος Γρεβενών, από ό,τι νομίζω και γνωρίζω, είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους στην Ελλάδα, ο πρώτος ή ο δεύτερος σε έκταση νομίζω. Ο πρώτος. Έχουμε πρωτιά επομένως. Έτσι λοιπόν αυτή την πρωτιά ας την κάνουμε και ποιοτική, σαν διάθεση, σαν όρεξη, σαν κουράγιο, σαν δύναμη, σαν θέληση και ο καθένας μας παραμερίζοντας το εγώ, τη φετινή χρονιά, ας δούμε το εμείς. Σήμερα, μετά από 4 χρόνια περίπου και κάτι, είμαι ειλικρινά υπερήφανος. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ο Δήμος Γρεβενών, είτε λέγονται οικονομικά, είτε λέγονται τεχνικά, είναι στις πρώτες θέσεις όλων των Δήμων της Ελλάδας. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε εσάς. Και σίγουρα έχουμε περιθώρια να βελτιωθούμε και θα βελτιωθούμε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ειλικρινά, που με κάνετε με επίσημα στοιχεία, δεν τα λέω Δήμαρχος, είναι τα επίσημα στοιχεία, να μιλώ έτσι αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια περίπου που είμαι Δήμαρχος, που αισθάνομαι ειλικρινά περήφανος. Έχουμε πολλά περιθώρια. Εύχομαι ο καθένας μας να δώσει το καλύτερο εαυτό του για να πετύχουμε, γιατί και θα αντέξουμε και κουράγιο έχουμε και θα πετύχουμε σίγουρα. Τα γραβινά θα πρέπει να πάμε μπροστά. Τιμητική εκδήλωση για τρεις κορυφαίους γιατρούς του Ποδοσάκιου που συνταξιοδοτήθηκαν πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο αμφιθέατρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος της Πτολεμαΐδας. Μάλιστα, τρίθηκε και ενός λεπτού σιγή για τον Χρήστο Κατσίνα που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Το ρεπορτάζ είχε ο Κώστας Μαυρίδης.
Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν λίγες ημέρες στον Ποδοσάκη νοσοκομείο Πτολεμαϊδας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου για να τιμηθούν τρεις κορυφαίοι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος της Εορδέας που συνταξιδοτήθηκαν. Ο λόγος για τους κύριους Ιορδάνη Ανδρεάδη, Πασχάλη Μίγκο και Αναστάσιο Κουντούδη, ενώ λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον γιατρό Χρήστο Κατσίνα, που έφυγε πρόσφατα και πρόωρα από τη ζωή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εισπάσαν τη γην εξήλθεν ο φόγκος σου ως δεξαμένη τον λόγο σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισα στη φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων είτε κατεκόσμησας βασίλειον ιεράτευμα. Πατερός ιε Χριστόν τον Θεόν ηχέτευε δωρήσαστε ημιν το μεγα έλεος. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρός και χρόνος εν τη διεξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένου σου εν τη ευσία μου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών εις τον νέον εν εαυτόν της Χριστότητος, ευλόγησον τον άρτον τούτον τους προσφερωμένους εις δόξα συν και τιμήν του εναγής Πατρός μου Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σερίς Καπαδοκίες, επίβλεψο μεγαλόδερ εξ ουρανού Αγίου σου και εντάξουν εφημάς τους τεταδόρα ταύτε τρεπίσαντας και τους εκκρατών μεταλαμβάνοντας τα σουρενίους δωρεά σου, ότι πισήλπηκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησοντας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον να αγαθεί στη ζωή ημών και κατέθυνονται διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σου εντολών, ότι και πάρτου μόνο ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες Παναχράντος σου Μητρός των Αγίης Πατρός του Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων, αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Υγεία, ευτυχία και καλή δύναμη σε όλους μας. Ειδικά για τους φίλους, τους συνταξιούχους, τον Πασχάλη, τον Ανδρεάδη, τον Γιορδάνη και τον Τάσο, να τα μου επιτρέψετε να σας τα πω με μικρά ονόματα, γιατί σας θεωρώ συνεργάτες τόσα χρόνια, επί 30 και πλέον χρόνια ήμασταν μαζί. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να είστε γεροί. Το νοσοκομείο γίνεται φτωχότερο από την απουσία παιδιά σας. Θεωρώ ότι η διοίκηση θα κάνει το παν για να πάρουμε τις θέσεις που πρέπει για να αναπληρώσουμε τα κενά σας. Σας εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και βεβαίως να είμαστε αισιόδοξοι για το νοσοκομείο μας, που ναι μεν έχει προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι έχει όλο και λιγότερα προβλήματα και αυτά τα οποία έχει σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυσεπίλητα. Συμβαίνουν όμως και πράγματα που όσο και αν προσπαθήσεις δεν μπορείς να τα επιλύσεις. Το γεγονός ότι έχουν φύγει από το νοσοκομείο τρία άξια στελέχη, πολύπειρα, με σπουδαία επιστημονική κατάρτιση και τεράστια συνεισφορά όχι μόνο στο νοσοκομείο αλλά και στους πολίτες όλης της δικής Μακεδονίας, είναι κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται. Το μόνο που ευχόμαστε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο προκειμένου να στελεχώσουμε τα τμήματά σας με τέτοιο τρόπο ώστε πράγματι αυτό το κενό, το οποίο δεν καλύπτεται, επαναλαμβάνω, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο, όσο το δυνατόν μικρότερο και το νοσοκομείο να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις. Ως έδειξε αναγνώρισης της πολίτικης και μακροχρόνιας προσφοράς του στο νοσοκομείο μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Είναι σαν ψέμα, ήταν σαν χθες, όπου μια ολιγάριστη ομάδα γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί δεν ήμασταν 70, ήταν 25 το πρωί.
προσωπικού του χειρουργείου του Μπαλταδόρου και αυτό 10 γιατροί. 13 ήμασταν. Όταν στήθηκε αυτό το νοσοκομείο, σαν παράδειγμα αρχικά του νοσοκομείου Κοζάνης και με τη βοήθεια όλων ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού και των κάστοτε διοικήσεων, οργανώθηκε, αναπτύχθηκαν καινούργια τμήματα, στελεχώθηκε και έφτασε σήμερα να είναι από τα πιο ανταγωνιστικά νοσοκομεία σε επίπεδο νομαρχιακό νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ήμουν ο 10ος γιατρός από αυτούς που ανέφερες. Όταν ξεκίνησα, το ακτινολογικό τμήμα είχε μία οριζόντια τράπεζα και μία λιχνή, η οποία πήγαινε ερχόταν με ένα σύρμα. Από εκεί και πέρα. Πώς? Με πολλές προσπάθειες, με συνεργασία με όλες τις διοικήσεις, με πολλά γραπτά κείμενα, κύριε Κιτά, στελέχος των νοσοκομείων, φρόντισα για τον εξοπλισμό, τότε που ευτυχώς έλεγαν τα χρήματα. Κατάφερα να οργανώσω 2 ακτινολογικά, ένα κάτω, ένα πάνω, που σε ανύπτωτο χρόνο. Και σε ανύπτωτο χρόνο εξειδικεύτηκα στον αξιολογικό τομογράφο, που τελικά φάνηκε ότι άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πιο ψύχρεμος από τους συναδέλφους. Τι να κάνουμε, ήταν ένα ταξίδι το οποίο τέλειωσε. Εγώ τέλειωσα την ιατρική το 1978 και φεύγουμε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και πάμε σε μια είδηση που αφορά υπόθεση ναρκωτικών και μας έρχεται από την περιοχή της Φλόρινας. Συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης κάτω κλινών Φλόρινας 23χρονος συμμεδαπός για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 23χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του 9,4 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν. Προανάκριση ενεργεί το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης κάτω κλινών Φλόρινας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Φλόρινα η εκδήλωση του ορειβατικού ομίλου της Κρητικής περιοχής, όπου μεταξύ άλλων είχαμε και τη βράβευση 3 γυναικών ορειβατών. Το ρεπορτάζ έχει ο Σταύρος Γεωργούλας. Την καθιερωμένη Βασιλόπιτα για να πάει καλά η νέα χρονιά έκοψε ο φυσιολατρικός ορειβατικός όμιλος της Φλόρινας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο ανακαινισμένο περίπτερο του ομίλου, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι πραγματοποιήθηκε και βράβευση 3 γυναικών μέλη του ΦΟΦ. Για να ανατρέξουμε στην περσινή εκδήλωση και δούμε και τη συγκρίνουμε με τη σημερινή, θα δούμε ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Πρώτα απ' όλα έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Είναι αυτός ο τρόπος ο οποίος θέλουμε εμείς να διαφοροποιήσουμε και να προσαρμοστούμε στις καινούργιες εποχές. Ξέρετε ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου θα γίνουν οι αλλαγές. Ο ΦΟΦ είναι ένας τρόπος ο οποίος εκπέμπει, δηλώνει και με την παρουσία του και δίνει ένα στίγμα στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα ενολογικά προϊόντα, το τουρισμό του ενολογικού, τις γευσιγνωσίες, το περιπατητικό και φυσιολογικό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό, το πολιτιστικό τουρισμό. Πρέπει όλοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο προεκλογικά να τη στηρίξουμε, αλλά και μετέπειτα να δώσουμε το έναυσμα, γιατί βλέπουμε επιχειρηματίες οι οποίοι ξοδεύουν ποσό, ξοδεύουν ενέργεια και κατευθύνουν τα πράγματα προς τα εκεί. Πρέπει να τους βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να αλλάξει το κλίμα σε αυτή την περιοχή μας. Εμείς φέτος στο ΦΟΦ κάναμε μια χρονιά της γυναίκας ορειβάτισσας. Θα βραβεύσουμε κάποιες ορειβάτισσες γυναίκες οι οποίες συμμετείχαν είτε σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν φίλοι στο ΦΟΦ. Και έχουμε την χαρά να έχουμε κοντά μας για να ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις, για να μην σας καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κι αλλού υποχρεώσεις. Θα προσπάσω Ρούχα, Γενικός Γραμματέας του ΦΟΦ. Θεωρώ ότι η ορειβασία είναι τρόπος ζωής. Τα μέλη του συλλόγου μοιραζόμαστε την αγάπη μας για το βουνό, την αγάπη μας για τη φύση και θεωρώ ότι οι ορειβάτες είμαστε οι καλύτεροι οικολόγοι, γιατί αγαπάμε τη φύση, σεβόμαστε το περιβάλλον
και θα χαρώ πολύ να καλωσορίζουμε στο σύλλογο και νέα μέλη, νεαρότερης ηλικίας και μη, που αγαπούν το βουνό. Σήμερα όλη αυτή η εκδήλωση είναι και ένα συμβολισμό. Αποτελεί τη μαγιά για την επόμενη εκδήλωση που θα κάνουμε και πρέπει να την από τώρα την ανακοινώσουμε γιατί έχει ξεκινήσει να την οργανώνουμε. Θα είναι ο πρωτοχρονικός αποκριάτικος χώρος των νέων μοντέρνων μπουταλάδων και θα πρέπει να κάνουμε την αναβίωση αυτού του εδίμου. Παρουσία πολλών πολιτών πραγματοποιήθηκε στη Φλόρινε η εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας του Οδείου, όπου έγιναν και πολλές βραβεύσεις. Την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησε το Οδείο Φλόρινα στην αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος του Πολιτιστικού Κέντρου, παρουσία μελών της διοίκησης, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και φίλων. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση μουσικών συνόλων και αμέσως μετά ο πατέρας Σωτήριος Παρδάλης ευλόγησε τη Βασιλόπιτα και απίφθινε ευχές εκ μέρους του Μητροπολίτη κυρίου Θεόκλητου. Σας μεταφέρω λοιπόν τις ευχές, τις ευλογίες και τα χρόνια πολλά για το νέο έτος το 2019. Να είναι καρποφόρο και τα βήματά σας να είναι προοδευτικά στη ζωή σας. Χαιρετισμό απίφθινε στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου, Στέφανος Μπύρος, ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του για το πολιτιστικό έργο που παράγεται και δεσμεύτηκε για περαιτέρω ενίσχυση. Εν συνεχεία ακολούθησαν οι απονομές διπλωμάτων σε μαθητές και μαθήτριες διαφόρων τμήματων του Οδείου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και στο Αμίντεο την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Αμίντεου με τη συμμετοχή της χοροδίας, γονέων και φίλων του Οδείου. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους σας αυτή η χρονιά να είναι δημιουργική, κάθε επιτυχία προσωπική, οικογενειακή, σε όλα τα παιδιά και φυσικά εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τον τόπο μας και για την κοινωνία. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το 2019. Βραβεύσεις και πολλές ευχές περιλάμβανε η εκδήλωση της Ευξήνου Λέσχης Φιλότο που το Προεδρείο ευχήθηκε σε όλους τα καλύτερα για το 2019. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευλογημένη και σωτήρια η καινούργια χρονιά. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στην κατάμεστη αίθουσα της Ευξήνου Λέσχης Φιλότα η κοπή της Βασιλόπιτας του 2019. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τους ο βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνος Γέρου, ο Δήμαρχος Αμιντέου Κώστας Θεοδωρίδης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Κιωσές, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αμιντέου, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της ευρύτερης περιοχής και μέλη της Ευξήνου Λέσχης. Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο εφημέριος του χωριού Πατέρας Γιώργιος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και με τη βράβευση των μαθητών γυμνασίου και λυκείου που αρίστευσαν και είναι μέλη της Λέσχης. Μια εκδήλωση η οποία έχει διπλή σημαντικότητα, καθώς πέρα από το έθιμο πραγματοποιείται και η βράβευση των αριστούχων μαθητών μελών του συλλόγου, καθώς και των εισακθέντων στις ανώτατες και ανώτερες σχολές. Παρακαλώ τον πρόεδρο του συλλόγου, κ. Αλεξανδρίδη, να δείξει τον χαιρετισμό και τον καλωσόρισμα. Καλημέρα και από μένα. Θα σας καλωσορίσω για μια ακόμη φορά εδώ στην αίθουσα της Ευξήνου Λέσχης. Να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε και φέτος στο κάλεσμά μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει πάνω από 2,5 δεκαετίες και νομίζω ότι είμαστε σταθεροί σε αυτό και παραδοσιακοί. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, έτη πολλά και ευλογημένα σε όλους. Από καρδιά εύχομαι πάντα χαρές και επιτυχίες προσωπικές και οικογενειακές. Να ξεκινήσω αυτό το μικρό χαιρετισμό χαιρετίζοντας την παρουσία της Δημογεροντίας του Συλλόγου, τους γέροντες και τις γερόντισες οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, με τη σοφία τους, με την εμπειρία τους και με τη μεγάλη τους συνεισφορά. Εύχομαι να τους έχει ο Θεός καλά και κάθε χρόνο να ανταμώνουμε μέσα από αυτή την αξιολογότατη εκδήλωση της Ευξήνου Λέσχης. Καλή χρονιά να είστε όλοι γεροί εσείς, η οικογένειά σας, τα παιδιά σας. Εύχομαι το 2019 πραγματικά να είναι καλύτερο σε όλα τα επίπεδα και σε προσωπικό, οικογενειακό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Να συγχαρώ όλους τους μαθητές που σήμερα τιμούνται για την προσπάθειά τους και να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία όπου περάσανε και να επιστρέψουν πίσω στον τόπο τους, όταν πάρουν τα πτυχία τους, γιατί χρειαζόμαστε τους νέους επιστήμονες για να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Το 2019 να είναι ένα έτος γεμάτο επιτυχίες για όλους μας και φυσικά πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας, τα οποία σήμερα η Εύξηνος Λέσχη Φιλότα τα τιμάει όπως κάνει κάθε χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να τιμάς αυτούς που αγωνίζονται, αυτούς που παλεύουν να πετύχουν μια καλύτερη δημόρφωση, μια καλύτερη, ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Να περάσουμε στην πράξη των μαθητών. Λίγο. flashpavlatv.gr Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαΐδα. Φιγουρίνι επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνι επίπλου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε. Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείο. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Χειμώνας 2019. Εκπτώσεις Ευκολίδης σε δεκάδες επιλεγμένα και εκθεσιακά προϊόντα. Έως 50% στο κατάστημα επίπλων. Επισκεφτείτε και το ανακαινισμένο μας κατάστημα Media Strom Ευκολίδης για τους 60 στην Κοζάνη. Κορυφαία στρώματα έως και 50% κάτω. Και στις χειμερινές εκτόσεις, έπιπλα Ευκολίδης και Media Strom Ευκολίδης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά η εκπομπή Αυτοψίες με τον Κώστα Μαυρίδη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.